Κυρία Πρωτόκολλα, καλησπέρα σας. Έχουμε τη χαρά ως σφεντόνα.gr να έχουμε την πρώτη σας αποκλειστική δήλωση για την σημαντική απόφασή σας να συνεργαστείτε με τον συνδυασμό του Γιώργου του Γιόνι. Είναι κάτι που θα παίξει πρωτοσέλιδε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, θα απασχολήσει την κοινή γνώμη και του Λουτρακίου και όχι μόνο και όλου του Δήμου, και θέλουμε να έχουμε την πρώτη σας δήλωση γιατί αυτή η απόφασή σας. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε είστε παρόν στα Δημοτικά Συμβούλια, είστε δίπλα μας και προσωπικά σε μένα και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Όντως, μετά από όρημη σκέψη, προβληματισμό και διάλογο με τους φίλους μου και τους συνεργάτες μου, αποφασίσαμε να συμπορευτούμε μαζί με τον Γιώργο τον Γιόνι. Αν θέλετε, τα κίνητρά μου, τα οποία με όθησαν στην επιλογή αυτή, στην τελική επιλογή, είναι πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι αγαπώ το Δήμο, αγαπώ την τοπική αυτοδιοίκηση, θέλω να προσφέρω, θέλω μέσα από τη διαδικασία, αν θέλετε, των τοπικών να φτιάξω, να δουλέψω, ειλικρινά μιλάω, και μόνο αυτό με ενδιαφέρει και τίποτα άλλο, και πιστεύω ότι δίπλα στο Γιώργο του Γιόνι, γνωρίζοντας, αν θέλετε, το χαρακτήρα του που αφήνει ελεύθερους τους ανθρώπους να δουλέψουν, είναι άνθρωπος νέος της προόδου, πιστεύω ότι θα καταφέρω πολλά πράγματα. Εξάλλου, πάντοτε ήμουνα θετική απέναντι στον αγώνα τον οποίο έκανε. Παρά το γεγονός ότι και η επιθυμία μου ήταν αρχικά να κατέβω μόνη μου, εν πάση περιπτώσει η τελική επιλογή, το τέλος, είναι αυτό που επισφραγίσει, αν θέλετε, την αξία του προσώπου που στηρίζεις. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό, ότι η τελική επιλογή κάθε ανθρώπου έχει τη σημαντικότερη αξία και σημασία. Δίπλα στο Γιώργο τον Γιόνι πιστεύω ότι θα φτιάξουμε πολλά πράγματα, θα προχωρήσουμε πολλά πράγματα. Ένα πράγμα για το οποίο το ζήλευα και το έχω πει προσωπικά είναι το θεραπευτήριο της πόλης και τα έργα τα οποία προχώρησε, αλλά και με τη δική μας, αν θέλετε, παρότριση, με τα δικά μας οράματα θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι το καλύτερο για τον τόπο και θα είμαστε πάντοτε δίπλα στους δημότες. Και εγώ προσωπικά το έχω δείξει, ένα θέλω μόνο, να μου δώσει την ευκαιρία να δουλέψω, να φτιάξω, να φτιάξουμε όλοι μαζί, όλη η παράταξη, να παραδώσουμε ένα Λουτράκι διαφορετικό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι συμπολίτες σας έχουν τιμήσει επανειλημμένα και σας αγαπάνε ιδιαίτερα. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό. Πείτε μου ότι θα βρεθείτε στο Γιώργο τον Γιόνι. Η απόφασή σας αυτή, πού τη συζητήσετε, θέλω να πιστεύω, με πολλούς φίλους σας κτλ. Εκτιμήθηκε ιδιαίτερα, ήταν σύμφωνη σε αυτή την απόφασή σας? Πάντοτε, όταν παίρνω μια απόφαση, αν θέλετε, είμαι πολύ δημοκρατικός τύπος, πάντοτε θα συζητήσω πρώτα απ' όλα με την οικογένειά μου, με τους δικούς μου ανθρώπους και φυσικά με τους φίλους. Διότι αν ο λαός, ο Δήμος, οι άνθρωποι σου, οι φίλοι σου δεν σε στηρίζουν, δεν έχει νόημα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, αυτό που έκανα, πέρα από την επιλογή μέσα μου, αν θέλετε, ήταν να συζητήσω με αυτούς τους ανθρώπους και να καταλήξουμε εκεί. Τα βάλαμε τα πράγματα κάτω, καθαρά, πέρα από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, πέρα από αντιθέσεις, πέρα, αν θέλετε, από γκρίνιες και είπαμε να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Προσπάθησε 3,5-4 χρόνια να τον βοηθήσουμε, να σταθούμε δίπλα, και εκείνος έχει ανάγκη από ικανούς ανθρώπους, να δώσουμε κάτι διαφορετικό. Το λέτε και μέσα από την ανακοίνωσή σας να ενωθούν όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου. Όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου. Ναι, το πιστεύω αυτό. Και να αφήσουμε πίσω και τη μυρολατρεία, να αφήσουμε αυτό που λέμε την γκρίνια που υπήρχε μέχρι τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εξάλλου, αλλάζουν τα πράγματα. Έρχεται μιλάμε για ένα καινούριο Δήμο, καλλικρατικό Δήμο. Έρχονται οι Άγιοι Θεόδωροι. Λοιπόν, μια διαφορετική εικόνα να δώσουμε και στους νέους της πόλης, τα οποία παιδιά κάπου έχουν απαγοητευτεί γενικότερα με την κατάσταση που επικρατούσε. Και καλείστε όλοι σας, αν μου επιτρέπετε, να φανείτε αντάξει όλων αυτών των μεγάλων προκλήσεων. Βέβαια, να φανούμε αντάξει, γιατί στη συνέχεια θα δώσουμε και το λόγο απέναντι στο λαό. Σε 1,5 μήνα θα κοιτάξουμε το λαό στα μάτια και θα του πούμε κάποια πράγματα. Πολύ μεγάλο θέμα η εμπιστοσύνη που εμπνέει ένας πολιτικός. Προέρχεστε από έναν άλλον συνδυασμό, το συνδυασμό του κυρίου Παύλου Παύλου, και θα συνεργαστείτε με τον κύριο Γιόνι. Πιστεύετε και από πλευράς αντιπολίτευσης που βρισκόσασταν όλο αυτό το διάστημα, ότι ο Γιώργος Γιόνις, πέρα από κριτική, πέρα από λάθη, παραλήψεις, που αυτά είναι όλα ανθρώπινα, έχει επιτελέσει ένα σημαντικό έργο αυτήν την τετραετία? Ναι, πιστεύω ότι έχει επιτελέσει. Η ιστορία μου με τον κύριο Παύλου
πιστεύω ότι ολοκληρώθηκε, τελείωσε. Από εκεί πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να ακολουθήσει το δρόμο του. Να ακολουθήσει, αν θέλετε, την καρδιά του, το τι λέει μέσα του και να ακούσει, αν θέλετε, και τη γνώμη των φίλων του και των συνεργατών του. Αυτό είναι το σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι έχει κάνει έργο ο άνθρωπος. Προσπάθησε, τελείωσε. Τον περιφερειακό τον προχώρησε. Την είσοδο της πόλης. Το πυροσβεστικό στην Περαχώρα. Το thermal spa. Το spa. Κολυμπητήρια και τα λοιπά είναι πάρα πολλά. Άλλα. Όσο μπόρεσε, και δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει κάτι. Το θέμα είναι αν το προχωράς και αν το τελειώνεις. Αυτό έχει σημασία, το να τρέχεις. Σημασία δεν έχουν οι μαχαίτες, σημασία έχει να υλοποιείς έργα. Έτσι είναι. Αυτό έχει σημασία και με αυτό θα κριθεί ο κάθε δήμαρχος. Κλείνοντας αυτή την πρώτη κουβέντα μας, αφού σας ευχηθώ καλή επιτυχία, αφού σας ευχηθώ η επιλογή σας αυτή να δικαιώσει τον αγώνα σας, να σας θυμίσει και πάλι ο λαός του Λουτρακίου, που είναι ο μεγάλος χαρτής σας, του νέου Δήμου. Θέλω να μου πείτε αν είστε αισιόδοξοι σε εποχές δύσκολες, σε εποχές που σημαδεύονται από οικονομική κρίση και άλλα προβλήματα, ότι με τις υγιείς δυνάμεις που μας λέτε όλες μαζί, θα πετύχετε κάτι πολύ καλύτερο για τον καινούριο καλλικρατικό Δήμο. Είμαι αισιόδοξη γιατί όταν τα κίνητρα ενός ανθρώπου είναι αγνά και υγιή, τι άλλο να περιμένει κανείς σε μια τέτοια εποχή, κύριε Γιαννιδάκη. Όταν θέλεις να δουλέψεις και να φτιάξεις και δεν σε ενδιαφέρει ούτε η καρέκλα, και σας μιλώ ειλικρινά, δόξα τω Θεώ. Ούτε τα συμφέροντα. Δόξα τω Θεώ, έχω μια θέση την οποία δεν τη βλέπω σαν καρέκλα. Δεν έχω ανάγκη ούτε από καρέκλες τίποτα. Αν θέλετε, επειδή έχω ασχοληθεί, επειδή έχω ξενυχτήσει, επειδή έχω αγωνιστεί, να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε για το Λουτράκι. Διάθεση για δουλειά, λοιπόν. Διάθεση για δουλειά. Και θέλω να πω στους όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα μας ψηφίσουν σε λίγες μέρες, να μας δείξουν την εμπιστοσύνη. Θα είμαστε έτοιμοι να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης τους την άλλη μέρα. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.